Τι ωραίο αμανέ σου έβαλα, ε! Το έχει καλακούσει. Εν τω μεταξύ το άκουγα αυτά και λέω τι έπαθε, πάει χάλα αυτό. Τι είναι αυτά που παίζει. Τι αμανέ σου βρήκα για να σε ευχηθώ, ρε φίλε. Το έχει ξανακούσει. Happy birthday αυτή την εκτέλεση, την έχει ξανακούσει. Κάπου την έχω ακούσει, ναι, στο τέλος το αναγνώρισα, το κατάλαβα, σε κάποιο κλαμπ, σε κάτι. Εγώ πρώτη φορά σε κάτι γενέθλια κάποιο. Πρώτη φορά το άκουσα, έψαχνα κάτι, ας πούμε, έτσι, χαβαλετζίδικο, αλλά αυτό δεν το είχα ξανακούσει πραγματικά. Ναι, ή κάτι αντίστοιχο, τέλος πάντων, σε άμα λέει, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο. Πάνε χρόνια, πάντως, το άλλο είχε κάνει εντύπωση. Κάτσε λίγο το ξανά, πολύ ωραία ξεκινάει. Άκου, άκου, εδώ με πόνο το λέει. Ναι, εδώ ήταν που έλεγα, πάει χάλας αυτός. Μετά σκεφτόμουν, λέω, λες να με έχουν συνδέσει άλλο ραδιόφωνο. Να μπήκε κάποιος ανάμεσά μας. Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας καλά, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε γερός, δυνατός, υγιής και όλα τα καλά του κόσμου σας εύχομαι. Και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα υπόλοιπα κορίτσια, μιας και είστε το μοναδικό αρσενικό στο σπίτι. Ναι, τα υπόλοιπα κορίτσια είναι μια χαρά. Είναι η μέρα που με προσέχουν. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, η μέρα που με προσέχουν. Θα σου κάνω αυτή τη δύσκολη, τη δημοσιογραφική ερώτηση. Αυτή που δυσκολεύεται να την κάνει δημοσιογράφος, ρε παιδί μου, σε κάποιον. Πώς αισθάνεσαι? Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι, όταν ήμουν 40 μου είχε πειράξει. Το θυμάμαι ακόμα. Ναι. Είπα, τι 40, ρε, δηλαδή, όπα. Δηλαδή, δεν πάει, δεν μπορώ να με πλασάρω ούτε να με πλασάρω ως μικρό. Δεν είμαι μικρός, δεν μπορώ ούτε να με πλασάρω πια. Από τότε δεν αλλάζει τίποτα. Σε είχε πειράξει το 48 αισίως. Να καλησπέρισουμε το συμπέθερο Μιχάλη Τσόχο, κυρίες και κύριοι. Ναι, μπράβο, ναι. Εμείς οι νεαροί με σένα μεγαλώσαμε, έτσι σε παρακολουθούμε, είμαστε θαυμαστές σου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ανήκεις και στο team του Λίμπερο εδώ και ένα από τα ενδάματά μας, δηλαδή βρίσκεται στο Λίμπερο. Τα ίδια λέω και εγώ στο Σαμπράκο. Έχει γενέθλια τώρα κοντά μετά από 3-4 μέρες και πάντα τον παίρνω, επειδή είναι μερικούς μήνες μεγαλύτερος από μένα. Πάντα τον παίρνω και του λέω χρόνια πολλά στον άνθρωπο με τον οποίο μεγάλωσα. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που με εμπνεύσε για να γίνω δημοσιογράφος. Άρχισε αυτό το διάλογο, ρε και τέτοια. Ναι, ρε φίλε, πω. Μάιο, δηλαδή τι ζώδιο είστε εσείς, 31 Μαΐου, τώρα το Μάιο τι είστε, τι ζώδιο είστε εσείς? Δίδυμος. Ποιο δίδυμος? Δηλαδή, όποια, αν ρωτήσεις κάποιον που νιώθει, κάποια μάλλον, και τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο σε τέτοια πράγματα, να σε ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, εγώ απαντάω πάντα το χειρότερο. Έτσι. Ναι. Και τις περισσότερες φορές μου λένε δίδυμος. Και απογοητεύομαι γιατί περιμένω να μου. Μπράβο, αυτό το έχω κι εγώ, ναι, το έχω, δηλαδή όποτε λέω τη ζώδιο είμαι σε γυναίκα, βλέπεις από την αντίδρασή της, δεν ενθουσιάζεται. Ναι, λέω το χειρότερο και μου λένε 9 στις 10 μου λένε δίδυμος και απογοητεύομαι εγώ, γιατί πιστεύω το χειρότερο είναι το δικό μου, που είμαι Σκορπιός. Αυτό περιμένω να ακούσω και με απογοητεύομαι. Δεν ξέρω καθόλου, αλλά έχω καταλάβει ότι δεν έχει καλή δημοφιλία ο δίδυμος, το έχω καταλάβει αυτό από τις αντιδράσεις. Ναι, ναι, γιατί άραγε? Δεν έχω ιδέα. Εγώ πάντως όταν, όπως λες, οι γυναίκες μας ρωτάνε και που λέω δίδυμος και τους βλέπω και στραβομουτσουνιάζουν, λέω δεν θα έρθει κι άλλος, νομίζεις. Άρα φίλε, μάλιστα. Λοιπόν, και τι θα κάνετε σήμερα στα γενέθλιά σας? Δεν πιστεύω να δουλεύετε. Κάνα φαγητάκι με φίλους. Κάνα ποτάκι, τίποτα, απλά πράγματα. Δεν κάνεις κανένα μπάρμπεκι εκεί έξω και αυτά να είσαι... Σεμνά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι έτοιμος, γιατί έπαιξα πολύ φέτος, δεν ξέρω. Ενώ έχω και πολύ ωραίο μπάρμπεκι και τα λοιπά, αλλά θέλει λίγο καθάρισμα, λίγο τέτοιο όταν έρχεται η σεζόν του καλοκαίρι. Και συνήθως ενώ αυτά τα κάνω από το Μάη, φέτος δεν ξέρω πώς έπαιξα. Και δεν τα έχω σε ετοιμότητα. Οπότε θα πάει για κανένα άλλο Σαββατοκύριακο αυτό. Θα χρωστάς δηλαδή? Θα χρωστάω μπαρμπεκιού. Μάλιστα. Είδα το βιντεάκι το που είπες εχθές, μου το έστειλαν 2-3 ακροατές και τους ευχαριστώ πολύ. Αυτό με το live που λέει άλλος, ξέρεις εσύ. Ξέρεις, ακούω και στο live στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις εσύ. Δεν είπε λίμπερο όμως.
Έλατε. Θα το κυνηγήσω τώρα. Θα μάθω ποιος είναι και τα λοιπά. Που μένει, που δουλεύει. Θα πάω να το βρω. Πες ρε φίλε, εκεί στο Λίμπερο πολύ καλά. Δεν τα λες πολύ καλά για τον Πάο, ξέρω, για τον Άρη εκεί πέρα. Να γίνει κανένα τέτοιο. Εκεί πέρα. Και αυτό θα μπορούσε κάλλιστα. Βέβαια. Τι ωραία που περάσαν αυτοί. Αυτοί δεν είχαν κανένα θέμα να μπουν έτσι, να τους πούνε. Όχι. Δεν είναι... Αυτή ήταν, ξέρεις, τα ιστορία των χορηγών. Είναι σε κεντρικές θύρες. Είναι ένα από τα προβλήματα των. Τη UEFA και η κρίνια η μόνιμη των ομάδων που φτάνουν κάθε χρόνο στον τελικό. Διότι οι ομάδες που φτάνουν κάθε χρόνο στον τελικό παίρνουν τα εισιτήρια στα πέταλα. Και όλες οι κεντρικές θύρες, και δεξιά και αριστερά, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, είναι των όλων των διαφόρων ειδών χορηγών. Η Cosmote TV προφανώς δεν είναι χορηγός, αλλά όλοι οι broadcaster δικαιούνται εισιτήρια, όλοι οι χορηγοί. Φαντάσου τώρα για τις ανάγκες τους. Εκτιμούν κάθε χρόνο ότι δεν μπορούν να διαθέσουν τουλάχιστον 20.000 από τα εισιτήρια του τελικού. Πρέπει να τα κρατήσουν για τέτοιου είδους ανάγκες. Ναι, ξέρεις, αυτά είναι συμφωνημένα. Δεν είναι, δηλαδή, μέσα στο πακέτο της συμφωνίας, όταν υπογράφονται τα συμβόλαια με χορηγούς, με κανάλια, με τέτοια κτλ. Προβλέπονται όλα αυτά. Ξέρω εγώ για 15 εισιτήρια του κάθε τελικού. Και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν είναι μέσα στους 2.700 που θα αποζημιωθούν, βλέπω εδώ, από την UEFA. Όχι. Ναι. 2.700, φοβερό. Είναι αυτό ακριβώς που σου έλεγα. Ναι. Ότι... Και το καταλαβαίνω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπήκαν. Γιατί στην πραγματικότητα εκεί δεν διορθώνεται το λάθος. Είναι ένα λάθος που δεν διορθώνεται. Γιατί πού να μπεις τώρα μέσα και να βγάλεις από το γήπεδο σηκωτό και να ψάξεις έναν μία ώρα από τον τελικό όποιον έχει πλαστό εισιτήριο. Δεν γίνεται. Να τους βάλεις όλους μέσα δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας. Θα βρεθούν σε μια θύρα, μάλλον σε 4-5 θύρες, δεν ξέρω πόσες ήταν που χωράνε 20, θα βρισκόντουσαν 24. Γιατί 2.700 μπήκανε με πλαστά και δεν μπορούσαν να μπουν οι άλλοι. Σίγουρα είχαν μπει και 1.000 χωρίς τίποτα. Ή είχαν μπει και 1.000-1.500 με πλαστά σε θέσεις αλωνών που ήδη είχαν περάσει μέσα και είχαν κανονικά. Οπότε ήταν αδύνατον. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε και το απίθανο μπάχαλο. Γιατί κανένας δεν αρχόταν να έχει εισιτήριο, να έχει ταξιδέψει στο Παρίσι, να έχει κανονικό εισιτήριο και να μην τον αφήνουν να μπει. Και γινόταν έξαλλος. Και πάνω στην κουβέντα πέφτανε και οι πρώτες ψηλές. Και μετά πέφτανε χοντρές και τα κρυγόνα. Ήταν χοντρό το θέμα. Μάλιστα βλέπω εδώ και μία δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, του Ζεράλντ Νταρμαρέν, που λέει πως υπήρχαν περισσότεροι από 40.000 οπαδοί της Λίβερπουλ με πλαστά εισιτήρια. Πολύ μεγάλο νούμερο, φίλε, το βλέπω. 40.000 με πλαστά εισιτήρια. Πόσο δεν ξέρω αν βρεθήκαν τόσοι με πλαστά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Το βρίσκω λίγο δύσκολο. Και εγώ δεν το 40 να βρεθήκαν τόσοι με πλαστά εισιτήρια. Αλλά τέλος πάντων η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλοί αυτοί που βρέθηκαν με πλαστά εισιτήρια. Ήταν πολύ. Ναι, δεν νομίζω και εγώ τώρα το 40 μου κάνει και εμένα τρομακτική εντύπωση. Μήπως είναι 40.000 και όχι 40. Οι φίλοι της Λίβερπουλ έψαχναν μανιωδώς να βρουν εισιτήρια. Δηλαδή ήταν περίπου 60-70.000 οπαδοί της Λίβερπουλ που είχαν ταξιδέψει στο Παρίσι. Όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, εμένα μου έχει τύχει σε φίλο μου. Που ήταν πραγματικά μπήκε στον πειρασμό. Είχε εισιτήριο για τελικό, όχι σε αυτό το τελικό, σε άλλο τελικό. Ναι. Είχε εισιτήριο για το τελικό και έξω, έχει πάει κανονικά, και έξω από το γήπεδο, Άγγλοι ήταν πάλι, το πιάνει ένα στο παρακαλετό και του έδινε μετρητά στα χέρια 6.000 ευρώ. Για να του πάρει το εισιτήριο. Ωρε φίλε. Και δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε, όχι. Μου λέει, δεν ξέρω ακόμα πώς δεν το έδωσα, μου λέει. Φοβόμουν ότι... Δεν το πίστευα ότι συμβαίνει. Φοβόμουν να μήπως τα λεφτά είναι πλαστά. Του λέει, τι 6.000 ευρώ, ρε φίλε. Κάνω 5 ευρώ το έχω πάρει εγώ το εισιτήριο. Έχω 5 δάχτυλα ανοιχτά να του τα δείξω, άμα θέλει. Ναι. 6.000 ευρώ. Εντάξει, εκείνη την ώρα όντως σκέφτησε και για τα λεφτά, ας πούμε. Ναι, εντάξει, μπορεί σου λέει να το τσακάρει. Φοβάσαι, μου λέει, έκανα δεύτερη σκέψη ότι θα το δώσω, θα πάρω τα λεφτά και μετά πηγαίνοντας να φύγω θα με πλακώσουν και θα μου πάρουν τα λεφτά. Ναι, ναι. Έξω από το γήπεδο τώρα σε τέτοιο μάτσο. Ναι, ναι. Το θυμάμαι στην Πορτογαλία, ας πούμε, να γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό που γινόταν χαμός με τα μάτσα εθνικής το 2004. Που είχαμε πάει και όντως υπήρχε κόσμος έξω που έψαχνε εισιτήριο και έδινε λεφτά κανονικά, δηλαδή αρκετά για να μπει μέσα. Και είχε κάτι τσακαλάκια εκεί, πορτογαλάκια που τα είναι. Δυστυχώς έχει γίνει παράδοση
στον τελικό Champions League και κάποιοι το κάνουν και δουλειά. Τρέχουν δηλαδή από νωρίς να βρουν ηλεκτρονικά εισιτήρια, να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Και τα κρατάνε μέχρι τελευταία στιγμή και τα πουλάνε μετά ακόμα και στο ίντερνετ. Διότι έχεις, αν τα έχεις αγοράσει από το ίντερνετ, φαίνεται ο τρόπος που τα έχεις πάρει, το 1.000-1.500 ευρώ. Βγάζουν το χαρτί δίκη κάθε χρόνο από αυτή την ιστορία, γιατί δεν έχει καταφέρει η UEFA να το ελέγξει. Δεν λέω ότι είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, πώς να ελέγξεις τώρα. Καταρχάς δίνεις από 20.000 εισιτήρια χοντρικά στην κάθε ομάδα. Πώς να ελέγξεις αν αυτοί θα μεταπολίσουν και πόσο θα τα μεταπολίσουν. Και μια λογική, δεν θυμάμαι σε ποια χρονιά, που δοκιμάσανε, αποπειραθήκανε να το κάνουν και βάλανε πανάκριβα εισιτήρια. Πανάκριβα, ξέρω εγώ, το φθηνότερο 80-90. Και είχαν εισιτήρια 200-300 ευρώ. Ναι. Στη λογική ότι έτσι θα πάνε. Δεν θα υπάρξει φαινόμενο μεταπόλυσης και μαύρης αγοράς. Μπορείτε, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ναι. Είναι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια τρέλα, είναι ένα μάτς που υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να γεμίσει δια περιπάτου γήπεδο 500.000. Δια περιπάτου. Δηλαδή χωρίς κόπο. Άμα υπάρχουν 500.000 άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν εισιτήριο για να πάνε στην πόλη να δουν το τελικό, ανάμεσα σε αυτούς θα βρεθούν και κάτι που θα δουν και 3 και 4 και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ για να πάρουν στη μαύρη αγορά εισιτήριο. Αυτό το ζούσαμε βέβαια με δραχμούλες και όχι με ευρώ πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη στα ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Και εγώ τα έχω ζήσει στην Ελλάδα, στην Ομόνια. Στην Ομόνια ήταν παραμονή πάντα ντέρμπι, είτε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είτε ΑΕΚ Παναθηναϊκού, είτε Ολυμπιακού ΑΕΚ. Στην Ομόνια πάντα υπήρχαν τύποι που φώναζαν έξω από τον ηλεκτρικό. Την τελευταία μέρα, όταν είχαν εξαρτηθεί τα εισιτήρια, έχω εισιτήρια, έχω εισιτήρια. Ναι, και πλησιάζουν τρεις φορές την τιμή, τέσσερις φορές την τιμή. Στην Ομόνια, Ναι, στην Ομόνια. Ναι, με δραχμούλες. Λοιπόν, έχω ενδεκάδα κορυφαία, ενδεκάδα του φετινού Champions League από την ομάδα τεχνικών παρατηρητών της UEFA. Κουρτουά, καλά δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Ρόμπερτσον, Βαντάικ, Ρούτιγκερ, Αλεξάνδερ Άρνολντ, Μόντριτς. Ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ήταν απογοητευτικός του Σάββατο, τέλος πάντων. Μόντριτς, Φαμπίνιο, Ντεμπρόινε, Βινίσιους, Μπενζεμά και Μπαπέ. Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα. Τι είναι αυτό, 3-5-2, τους μάλλον. Τεχνικούς παρατηρητές της UEFA. Τη βγάλανε. 3-5-2 είναι. Για αμυντικούς είπες τρεις, έτσι, είπες Αλεξάνδερ Άρνολντ, Ρόμπερτσον, Βαντάικ. Α, είπες και Ρόμπερτσον, όχι, ναι, okay, δεν το άκουσα. Ναι. Α, ωραία, 4-4-2 λοιπόν. Ναι. Τρεις της Λίβερπουλ. Τι θα άλλαζα τώρα. Φαμπίνιο επίσης, Βινίσιους. Ναι, αυτόν μπορεί να τον άλλαζα. Μόντριτς. Τον παρέχω. Τον παρέχω της Βιγιαρεάλ. Μάλλον θα τον έβαζα τον παρέχω της Βιγιαρεάλ. Γιατί αν έπρεπε να βάλω ένα παίκτη από την Βιγιαρεάλ, μάλλον τον παρέχω θα έβαζα. Και δεν γίνεται να μην βάλεις από την ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά. Πιθανόν να το θα έβαζα το Φαμπίνιο με τον παρέχω. Τώρα αριστερό. Έχει Ρεάλ, έχει Λίβερπουλ, έχει Τσέλσι, έχει Μάντσεστερ Σίτι και Παρίσι Ζερμέν. Αυτή είναι η παίκτη. Έχει, είπαμε, Μόντριτς, Φαμπίνιο, Ντεμπρόινε, Βινίσιους, Μπενζεμά και Μπαπέ. Ναι, ναι, 4-3-3. Βινίσιους, Μπαπέ στα άκρα και καλά, Μπενζεμά στην κορυφή, τρεις κεντρικούς χαφ. Ναι, αυτό μάλλον θα άλλαζα τον Φαμπίνιο με τον παρέχο. Σωστά μπαίνει ο Ρίτιγκερ, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι κάνει φοβερό Champions League. Οκ, Φαντάικ. Ναι. Αλεξάνδρ Άρνολντ, εντάξει, δεν ήταν πολύ καλό στο τελικό, αλλά όντως είχε ένα φοβερό τουρνουά. Ρόμπερτσον, ναι. Ρόμπερτσον, δεν ξέρω τώρα, αν καθόμουν να σκεφτώ, μπορεί και να βρει κάλλον για τον Ρόμπερτσον. Δεν έσκησε. Ναι, Ντε Μπρόιν έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Μόντριτς. Περισσότερο λόγω συμπάθειας, λόγω παρουσιαστικού του Μόντριτς, ναι, και λόγω ηλικίας. Ήταν ο καλύτερος χαφ της Ρεάλ. Δηλαδή ήταν καλύτερος και από τον Κασιμίρο, πιο σταθερός και από τον Κρος. Ναι. Έχει κάνει και εκείνη τη φοβερή πάσα που είναι το highlight του Champions League στην Ανατροπή. Εξωτερικό φάλτσο. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.